Νούμερο 2. Εξασκήσου στι απαντήσει σου. Σκέψου ποιε είναι οι πιο συχνέ ερωτήσει που μπορεί να δεχτεί κάποιο σε μία συνέντευξη. Μία ερώτηση είναι γιατί θέλει να εργαστεί εδώ ή γιατί θέλει να συνεργαστεί μαζί μου. Η μία άλλη ερώτηση είναι ποια είναι τα δυνατά σου σημεία ή ποια είναι τα δύνατα σημεία σου. Σκέψου τι θα απαντούσε σε αυτέ τι ερωτήσει και μετά εξασκήσου στι απαντήσει σου. Έστω λοιπόν ότι σε ρωτάει ποια είναι μία από τι αδυναμίε σου και σένα μία από τι αδυναμίε σου είναι η οργανωτικότητα. Οπότε έχει γράψει την απάντησή σου, θα μπορούσε να την κάνει εξάσκηση και να πει. Ένα από τα πράγματα που δυσκολεύομαι είναι η οργανωτικότητα. Αν και δεν έχει επηρεάσει ποτέ την απόδοσή μου μέχρι τώρα, έχω δει ότι ένα ατακτοποιητό γραφείο ή μια ατακτοποιητή επιφάνεια εργασία στον υπολογιστή μπορεί κάποιε φορέ να επηρεάσει την αποτελεσματικότητά μου. Ωστόσο, έχω μάθει να οργανώνω το χώρο μου και την επιφάνεια εργασία του υπολογιστή μου και τα αρχεία μου στον υπολογιστή μου, πώ αφιερώνοντα χρόνο κάθε εβδομάδα σε αυτό και έχω δει βελτίωση στα επίπεδα αποτελεσματικότητά μου. Οπότε γράψε την απάντησή σου, κάνε την εξάσκηση, ώστε αν σε ρωτήσουν ποιο είναι ένα από τα δύναμα σημεία σου, τα δύνατα σημεία σου, να μπορεί να απαντήσει φυσικά, ολοκληρωμένα και συγκεκριμένα. Αυτό θα σε βοηθήσει να νιώθει πιο έτοιμο και πιο σίγουρο κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη.